ξεκινήσουμε. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ροπάτσος Νίκος. Είμαι Service Designer στο Hellenic Design Center και ασχολούμαι με τις υπηρεσίες και τα εργαστήρια του κέντρου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που είτε είναι ήδη επιχειρηματίες, είτε έχουν κάποια ιδέα που θέλουν να την υλοποιήσουν. Και γνωρίζω καινούριους επιχειρηματικούς κλάδους, οπότε αυτή η πληροφορία μου δημιουργεί ένα κίνητρο. Και ταυτόχρονα νιώθω ότι με τη μεθοδολογία του design thinking δίνουμε μια όθηση στις σκέψεις τις επιχειρηματικές του καθενός, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το Hellenic Design Center. Είναι μια πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, δηλαδή του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, που είναι και ο οργανωτής αυτού του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, ο οποίος είναι και ο ενδιάμεσος φορέας των Εθνικών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, και από το 2011 διατηρεί και Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στο Hellenic Design Center, το οποίο δραστηριοποιείται από τον Οκτώβριο του 2017, ύστερα από τη μεγάλη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, χρησιμοποιούμε το design ως μια μέθοδο επίλυσης προβλημάτων με επίκεντρο το χρήστη, μιας υπηρεσίας, ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας. Στόχος μας γενικότερα είναι η προώθηση της μεθοδολογίας του design thinking και η εκπαίδευση επαγγελματιών στη χρήση του, ενώ παράλληλα έχουμε καταρθώσει στο παρελθόν να εντάξουμε το design σε πολιτικές, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και επιπλέον έχουμε συμβάλει στη βελτιστοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών δεκάδων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων. Όπως ήδη γνωρίζετε, το σημερινό εργαστήριο καταγράφεται. Αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε ελεύθερα να γράψετε στο chat. Νιώστε ελεύθεροι να το κάνετε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Πάμε όμως να συνδεθούμε στο πρώτο διαδραστικό σημείο του σημερινού εργαστηρίου. Σας έχω βάλει στο chat το link να συνδεθούμε με την πλατφόρμα του Miro. Για να γνωριστούμε. Εκεί θα δουλέψουμε και τα δύο εργαλεία του design thinking. Στο σημερινό εργαστήριο, λοιπόν, έχουμε τρεις στόχους. Θέλουμε να κατανοήσετε τη μεθοδολογία του design thinking και τα εργαλεία της, καθώς και την αξία της. Επίσης, να αποκτήσετε μια εμπειρία hands-on με τη χρήση κάποιων εργαλείων που θα δουλέψουμε στην πλατφόρμα Miro που μόλις είδατε. Και τέλος, θα επιθυμούσαμε πάρα πολύ, και το πιστεύουμε, η αλήθεια είναι αυτό, ότι μετά από το σημερινό εργαστήριο θα έχετε υιοθετήσει μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση ή τουλάχιστον μια πιο φιλική προς το χρήστη προσέγγιση. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι design. Ωραία. Θα σας βάλω ένα link στο τι είναι design. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, τις οποίες θέλουμε να επιλέξετε μία από αυτές. Το design, οι απαντήσεις είναι: το design σχετίζεται με την εμφάνιση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το design χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Design σημαίνει η δημιουργία λειτουργικών προϊόντων ή υπηρεσιών φιλικά στο χρήστη, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες του. Το design βοηθάει στην πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Το design είναι ένα στρατηγικό μέσο διαχείρισης, ένα εργαλείο που προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Όλα τα προηγούμενα, κανένα από τα προηγούμενα ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αρχίζετε να απαντάτε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, πάλι μην διστάσετε να με ρωτήσετε. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τις απαντήσεις. Έχουν ήδη απαντήσει 4 άτομα στο όλα τα παραπάνω, 5 αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία.
Έχουμε και ένα άτομο, το design χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Πολύ ωραία. Πρέπει λογικά να είναι λάθος το ένα άτομο το οποίο έγραψε το design χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν νέα προϊόντα. Είναι και αυτό μέσα στον ορισμό, αν το θέλετε έτσι, του design. Το σωστό είναι όντως το όλα τα παραπάνω, γιατί περικλεί οτιδήποτε βλέπετε στις απαντήσεις εδώ πέρα και θα σας το δείξω στο επόμενο slide της παρουσίας. Εδώ, σε αυτό, όπως βλέπετε, το design έχει αρκετούς κλάδους και περιέχονται σε 4 κύκλους. Από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο, Symbols, Objects, Interactions, Ecosystems and Services. Η πιο συνηθισμένη απάντηση στην ερώτηση που σας κάναμε μόλις πριν είναι ότι design για εμάς είναι η γραφιστική ή γενικότερα η εμφάνιση ενός προϊόντος. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι κλάδοι του design, όπως η αρχιτεκτονική, engineering design, software design, fashion design, game design, web design. Θεωρώ ότι βλέποντας αυτούς τους 4 κύκλους που σας τους κατηγοριοποιήσαμε με ένα πιο οπτικοποιημένο τρόπο, σας είναι πιο εύκολο να τοποθετήσετε τον κάθε κλάδο στον αντίστοιχο κύκλο. Βλέπετε ότι το service design ή αλλιώς design thinking είτε σχεδιαστική σκέψη στα ελληνικά βρίσκεται στον μεγάλο κύκλο που είναι το ecosystems and services και γι' αυτό γιατί θεωρούμε στην πραγματικότητα ίσως είναι το πιο σημαντικό σημείο γιατί είναι και η εκκίνηση όλων των υπολείπων. Αν το σκεφτείτε από την πλευρά ενός επιχειρηματία ή ενός ανθρώπου που επιθυμεί να υλοποιήσει μια νέα επιχειρηματική ιδέα, κάποιοι από εσάς φυσικά είσαστε ήδη σε αυτό το σημείο, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει μια ιδέα στο μυαλό του και που πιθανόν να του φαντάζει υπέροχη για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό όμως που θέλει στην πραγματικότητα είναι να οργανώσει τη σκέψη του και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, να δημιουργήσει μια βάση έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει την αρχική του ιδέα και τρίτον, να δοκιμάσει την ιδέα του με τους χρήστες του, τους πιθανούς χρήστες του, για να δει τελικά αν όντως αυτή η ιδέα που έχει στο μυαλό του είναι όντως και σωστή. Πάμε να δούμε μαζί ένα βιντεάκι που στην ουσία λέει μερικά πράγματα για το design thinking από την IDEO. Η IDEO είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες design thinking αλλά και ταυτόχρονα εκπαιδεύουν επαγγελματίες πάνω στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Design thinking is an approach to creative problem solving. It's a human-centered path to innovation. Hello, I'm David Kelly. I'm happy you're here to explore design thinking with IDEO. You know, so many people don't think of themselves as creative, but I think that's wrong. Everybody's creative. And that's one of the reasons we teach design thinking, because we think that knowing this kind of approach can unlock your creativity and make you feel capable of coming up with routinely wonderful ideas. Design thinking starts with people. It's about putting human needs at the center of all we do. It's about simple mindset shifts and new ways of looking at problems through empathy and collaboration. For an idea to be both successful and meaningful, we use three lenses to bring it into focus: desirability, feasibility, and viability. This ensures we're creating something that makes people's lives better, but that's also feasible to produce and makes good business sense. There are many different phases of design thinking. We find it helpful to teach it in a linear way, but in practice, it's more like this. Design thinking unfolds in iterative loops, moving back and forth across phases, some taking much longer than others. To learn it, you need to try it out for yourself. The skills and mindsets of design thinking can help you tackle your biggest challenges and build your creative confidence. Once you put it into practice and make it your own, who knows what important problems you might solve.
Τι είναι λοιπόν το design thinking? Η μεθοδολογία του design thinking είναι ένας δημιουργικός τρόπος να βελτιώσεις, να βελτιώσεις διαδικασίες, υπηρεσίες και προϊόντα, έχοντας πάντα ως στόχο το να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον εκάστοτε χρήστη που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, μια διαδικασία ή κάποιο προϊόν. Όπως είδατε και στο βίντεο της IDEO, υπάρχουν διαφορετικά βήματα που μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ. Στο Hellenic Design Center να ακολουθούμε αυτά τα τέσσερα, τα οποία βλέπετε μπροστά σας. Empathize, Ideate, Prototype και Implement, και βασίζονται στην μέθοδο του Double Diamond. Ακολουθούμε μια ευθεία πορεία, ένα βήμα μετά το άλλο, κάθε στάδιο δηλαδή, τελειώνοντας το Empathize, πάνω στο Ideate και ούτω καθεξής. Όμως, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να επιστρέψουμε πίσω σε προηγούμενο βήμα, έτσι ώστε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και να αναδιαμορφώσουμε κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται αλλαγή. Βλέπετε κάτω από το timeline, υπάρχει, οι γραμμές είναι λίγο μπερδεμένες, σε εκείνο το σημείο είναι το κομμάτι της έρευνας, όπου είναι όλη η πληροφορία μαζεμένη και προσπαθούμε να την ξεκαθαρίσουμε. Λίγο μετά το στάδιο του ideate, αυτό αρχίζει και καθαρίζει στο μυαλό μας, όπου λίγο πριν το κομμάτι το στάδιο του prototype, δημιουργείται ένα concept. Στο prototype αρχίζει και χτίζεται όλο αυτό, και λίγο πριν το implement, το τελευταίο στάδιο, σχεδιάζεται σε πλήρη μορφή για να μπορέσει να βγει και στην αγορά. Πάμε όμως να τα δούμε ένα-ένα για να σας είναι και πιο εύκολο να το αντιληφθείτε. Στο στάδιο του empathize, ή αλλιώς στα ελληνικά ενσυναίσθηση, είναι το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας του design thinking, στο οποίο πραγματοποιείται η έρευνα, που σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού ή της κάθε επιχείρησης, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, να γίνει η επιλογή της πρόκλησης πάνω στην οποία θα δουλέψουμε, και τέλος να επικεντρωθούμε στο χρήστη που βιώνει και έχει την εμπειρία στην πραγματικότητα, είτε του προϊόντος, είτε της υπηρεσίας, είτε της διαδικασίας. Στο στάδιο του empathize, μάλλον το στάδιο του empathize, είναι ένας μηχανισμός για να κατανοήσουμε και να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα των χρηστών μας, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν κρυμμένες πτυχές, κίνητρα και προσδοκίες αυτών. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους που μας εξυπηρετούν ανάλογα τις ανάγκες μας. Στο συγκεκριμένο slide μπορείτε να δείτε κάποια από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο στάδιο. Πολλά από αυτά τα εφαρμόζουμε και συνδυαστικά για να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στο Problem Definition, το οποίο βλέπετε πάνω αριστερά, είναι ένα εργαλείο στο οποίο αποτυπώνεται η πρόκληση που θα δουλέψουμε στη συνέχεια, η εμπλεκόμενη στην όλη διαδικασία που βρίσκονται, που εμπλέκονται σε μια υπηρεσία, για παράδειγμα, που δημιουργούν την υπηρεσία είτε που την παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και δείκτες αποδοτικότητας για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα στο τέλος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Και συνδυαστικά, μαζί με το Problem Definition, για να βγάλουμε την πληροφορία το ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Stakeholder Mapping. Αυτά είναι δύο εργαλεία τα οποία δουλεύονται μαζί. Κάποια άλλα, εφόσον, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει επιλεχθεί η πρόκληση για το σε ποια πρόκληση θέλουμε να δουλέψουμε, ακολουθούμε για το στάδιο της έρευνας κάποιες άλλες μεθόδους, όπως για παράδειγμα οι συνεντεύξεις, είτε και η παρατήρηση. Όταν λέμε παρατήρηση, τι εννοούμε? Εννοούμε, για παράδειγμα, να βρισκόμαστε σε έναν χώρο που υλοποιείται μια υπηρεσία. Για παράδειγμα, φανταστείτε τον εαυτό σας ότι βρίσκεστε σε ένα καφέ και παρατηρείτε τον κόσμο που μπαίνει
από την πόρτα εισόδου, πάει να παραγγείλει το καφέ του και τελικά παίρνει το καφέ στο χέρι και φεύγει από το κατάστημα. Αυτό εσείς το παρατηρείτε ως designers με σκοπό να καταγράψεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία που βλέπετε, η οποία θα σας βοηθήσει να την διαμορφώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κομμάτι της παρατήρησης μπορεί να δουλέψει συνδυαστικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, με το εργαλείο Empathy Map. Στο Empathy Map βλέπουμε και καταγράφουμε το τι νιώθει, τι σκέφτεται, τι βλέπει και τι κάνει ο χρήστης μας, τον οποίο και παρατηρούμε. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό το ideation. Σε αυτό το σημείο έχουμε αντιληφθεί τις πραγματικές προκλήσεις των χρηστών μας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας τα οποία έχουμε συλλέξει, και με διάφορες τεχνικές brainstorming δημιουργούμε νέες ιδέες και προτάσεις οι οποίες απαντούν στις προκλήσεις με σκοπό να τις βελτιστοποιήσουμε. Ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρήστη μας, τον άνθρωπο που βιώνει την όλη διαδικασία, αλλά και ταυτόχρονα αυτούς που εμπλέκονται γύρω-γύρω από τη διαδικασία. Υπάρχουν φυσικά κάποια εργαλεία τα οποία κάποια από αυτά τα βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Το κλασικό brainstorming, στο οποίο απλά παράγουμε ιδέες. Το 653, το Big Brand Values και το What If. Πληροφορίες για τα εργαλεία αυτά μπορείτε να βρείτε και στην εργαλειοθήκη του site του Hellenic Design Center. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε σε δεύτερο χρόνο email για οποιαδήποτε έξτρα πληροφορία θέλετε από εμάς. Και τώρα πάμε ξανά στο Mentimeter που βλέπαμε προηγουμένως. Ωραία. Ποια είναι η αγαπημένη σας υπηρεσία? Θα ήθελα να απαντήσετε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τι εννοώ υπηρεσία? Υπηρεσία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το eFood. Το eFood είναι ένα application το οποίο μας εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή για να παραγγέλνουμε είτε το φαγητό μας, είτε το ποτό μας, είτε τον καφέ μας, είτε πλέον το σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μια άλλη υπηρεσία είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως για το καφέ. Το να πάμε στο δικό μας καφέ, σε ένα της γειτονιάς μας ή ένα γνωστό καφέ το οποίο ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, μια υπηρεσία που στην ουσία παρέχει μια επιχείρηση, ένας οργανισμός σε εμάς. Οπότε αυτό θα ήθελα από εσάς. Netflix βλέπω 3 το έχουν ψηφίσει. Μα τώρα με την καραντίνα νομίζω ότι και όποιος δεν ήταν φίλος του Netflix έγινε. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Κάποιος που ψήφισε Netflix, καθώς οι υπόλοιποι ψηφίζουν, θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να ανοίξει την κάμερα του, το μικρόφωνο του και να μας πει γιατί πιστεύει ότι αυτή η υπηρεσία είναι πάρα πολύ καλή για τον ίδιο. Μπορώ να πω? Ναι, βεβαίως, εννοείται. Ελεύθερα. Κοιτάξτε, όπως συνέβη όλο αυτό το καιρό με την COVID-19, το να κάθεται κάποιος στο σπίτι και να απολαμβάνει ανά πάση στιγμή ταινίες και σειρές, γιατί αυτά τα δύο πάνε πακέτο που έχουν και στο Netflix, έτσι, ήταν ίσως μία διέξοδος και σαν μία εναλλακτική, ας το πούμε, από τον καφέ. Τώρα, στην προκειμένη όσον αφορά το Netflix, τα έχει όλα οργανωμένα, προτείνει με βάση τη δημοφιλία, κάποια στιγμή δημιουργεί και ένα ιστορικό με βάση το τι έχεις δει προηγουμένως, άρα σου προτείνει και αντίστοιχο περιεχόμενο που υπάρχει ήδη στην πλατφόρμα, οπότε ήταν ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να απολαύσεις ταινίες ή σειρές. Πολύ ωραία. Και με χαμηλό κόστος παράλληλα, έτσι δεν το έκανα. Αυτά τα στοιχεία τα οποία λέτε είναι, φαντάζομαι, κοινά στοιχεία με άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Μας ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Δηλαδή αυτό που είπατε μόλις, ότι όλα είναι οργανωμένα, σειρές, ταινίες. Πάει αυτό. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή με πολύ χαμηλό κόστος να παρακολουθήσουμε αυτές τις ταινίες και τις σειρές. Οπότε τι κάνει το Netflix? Εξυπηρετεί την ανάγκη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μάλιστα σε μια περίοδο που ήταν και δύσκολο για παράδειγμα να πάμε στο σινεμά. Εντάξει, αν ήμασταν στη δεκαετία του 90 θα μιλούσαμε και για βιντεοκασέτες, αλλά όχι. Τώρα είμαστε μια χαρά με το Netflix. Σωστά. Πολύ ωραία.
Θα ήθελα να ακούσω λιγάκι για το IKEA. Ποια υπηρεσία έχετε στο μυαλό σας? Παραγγελία από το IKEA. Βέβαια, τις περισσότερες φορές δεν είναι όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, έχουν συγκεκριμένα. Μιλάμε για το ηλεκτρονικό κατάστημα, έτσι? Ναι. Ωραία. Αυτό. Απλά είναι πολύ φιλική η εφαρμογή και μπορείς εύκολα δηλαδή να αγοράσεις αυτό που θέλεις. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσα πολλά προϊόντα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό μου ήρθε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά πολλές φορές οι ανάγκες μας σαν χρήστες συμπίπτουν. Και αυτό τι κάνουν στην πραγματικότητα? Δημιουργούν μια ομάδα χρηστών. Πιθανόν το Netflix, για παράδειγμα, να έχει δημιουργήσει το προφίλ μιας ομάδας χρηστών που να ικανοποιεί τις ανάγκες τις οποίες μόλις συζητήσαμε. Πάμε να δούμε τώρα, φεύγουμε από το Mentimeter και πάμε ξανά στο Miro, για να καταλάβετε περισσότερο αυτό το οποίο μόλις είπα. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως πως οι λόγοι που πιθανόν ικανοποιούν ή και δυσαρεστούν κάποιους από τους χρήστες μπορεί να συμπίπτουν. Τι θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε με ένα τέτοιο στοιχείο? Μια τέτοια πληροφορία μπορεί να μας, αναδείξει πιθανόν το μέσο χρήστη μιας υπηρεσίας ή έστω πληροφορίες για μια ομάδα χρηστών μιας υπηρεσίας, μια διαδικασίας είτε ενός προϊόντος. Το εργαλείο το οποίο μας βοηθά να καταγράψουμε τις πληροφορίες της ομάδας χρηστών που έχουμε επιλέξει στο μυαλό μας, είναι η περσόνα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με την περσόνα? Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο για να αποτυπώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια ομάδα χρηστών, μιας υπηρεσίας, διαδικασίας ή προϊόντος, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τους πιθανούς λόγους των αντιδράσεών τους ή ακόμα και να μας αναδείξουν τον τρόπο που πρέπει να σχεδιάσουμε την ίδια την υπηρεσία, το προϊόν, είτε και τον τρόπο προώθησης, για παράδειγμα. Για να σας βοηθήσω περισσότερο να καταλάβετε το εργαλείο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα στρατηγικού σχεδιασμού, που πιθανόν να σας εξυπηρετήσει σε κάποιους από εσάς που είσαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο της επιχειρηματικής σας ιδέας. Κάθε επιχείρηση έχει στο μυαλό της ένα target group, που επιθυμεί το target group αυτό να είναι το πρώτο το οποίο θα αγοράσει, εντός εισαγωγικών, την υπηρεσία ή το προϊόν του. Όλοι φυσικά είναι εν δυνάμει πελάτες των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά πάντα υπάρχει μια βάση, μια αρχή, μια ομάδα χρηστών που πιθανόν να αγοράσει πρώτη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί όμως αυτό? Γιατί χτίζουμε την υπηρεσία, το προϊόν ή μια οποιαδήποτε διαδικασία με βάση την ικανοποίηση των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας, τις αξίες της συγκεκριμένης ομάδας και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας ταιριάζουν περισσότερο σε αυτήν την ομάδα. Οπότε η πληροφορία που λαμβάνουμε μέσα από το συγκεκριμένο εργαλείο μας βοηθάει να διαμορφώσουμε με καλύτερο τρόπο και πιο θελκτικό τρόπο το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας προς τη συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Λοιπόν, τώρα να εξηγήσουμε λίγο συγκεκριμένα το εργαλείο πώς δουλεύει. Στα κουτάκια βλέπετε πάνω ακριβώς, πάνω αριστερά στο κάθε κουτάκι έχει και μια φρασούλα. Στο πρώτο αριστερά είναι το ποιος είμαι, τα ενδιαφέροντά μου, η προσωπικότητα της ομάδας χρηστών, η οποία χωρίζεται σε εσωστρεφής, εξωστρεφής, αναλυτικός, δημιουργικός, παθητικός, ενεργητικός, αν θέλουμε προσθέτουμε και άλλα. Ακριβώς από κάτω, τι κινητοποιεί την ομάδα χρηστών αυτή? Ο φόβος, κατόρθωμα, ανάπτυξη, δύναμη, κοινωνικό καλό. Τι με απογοητεύει, ποιοι είναι οι στόχοι μου? Και αριστερά μπορούμε να τοποθετήσουμε το όνομα, την ηλικία, το επάγγελμα, τόπο διαμονής και οικογενειακή κατάσταση. Τώρα, για λόγους διευκόλυνσης,
του να εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο, έχουμε στο μυαλό μας να δουλέψουμε πάνω σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία που την έχουμε λάβει όλοι, την έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι. Ποια είναι αυτή? Φανταστείτε λοιπόν το ότι επισκεφτήκαμε ένα κατάστημα τράπεζας και θέλουμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό στο ταμείο. Προσέξτε τώρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον μέσο χρήστη πάνω στο εργαλείο Persona, τον μέσο χρήστη που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δηλαδή, πρέπει να φανταστούμε ποιος είναι αυτός ο χρήστης. Τι ηλικία πιθανόν να έχει, ποια είναι τα ενδιαφέροντά του. Γράφουμε λοιπόν τις πληροφορίες του μέσου χρήστη που χρησιμοποιεί περισσότερο την υπηρεσία την οποία είπαμε μόλις τώρα. Α, κάτι το οποίο ξέχασα, εν μέσω πανδημίας. Όχι προ-COVID, μέσα στην πανδημία. Οπότε μπήκε στη διαδικασία να σκεφτείτε ποιοι πηγαίνανε στην πραγματικότητα περισσότερο στα καταστήματα των τραπεζών για να πληρώσουν έναν απλό λογαριασμό. Τώρα, εγώ θα βάλω 5 λεπτά χρονόμετρο, παίρνετε τα post-it και απαντάτε στο κάθε κουτάκι ξεχωριστά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λιγάκι με τη σειρά. Στο ποιος πια είμαι, πρόκειται λοιπόν για έναν χρήστη ο οποίος λέμε, είναι μεσήλικας, ηλικία 60+, ο Κυραλέκος 75 χρονών συνταξιούχος, άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή γενικότερα ηλικιωμένος. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όπως το σκεφτόμουν, όντως εκεί κατευθυνόμουν, οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τα ενδιαφέροντά του. Τηλεόραση, αθλητικά, πολιτικά, παραπληροφόρηση. Ναι, όντως. Τηλεόραση, παρέα με φίλους στο καφενείο, βόλτες στην πόλη. Και την προσωπικότητά του. Είναι εξωστρεφής. Βλέπω περισσότερες απαντήσεις από ότι εξωστρεφής. Είναι αρκετά αναλυτικός, αλλά και αρκετά παθητικός. Βλέπετε από κάτω υπάρχουν και άδειες μπαρίτσες. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει κάποια έξτρα πληροφορία που θέλουμε να δούμε προς τα πού κινείται περισσότερο ο χρήστης μας, η ομάδα χρηστών μας, τοποθετούμε πάλι δύο διαφορετικές πλευρές. Μετά, τι το κινητοποιεί? Ο φόβος περισσότερο, όχι τόσο το κατόρθωμα. Για την ανάπτυξη βλέπω εδώ πέρα, φαντάζομαι συνολικά. Δύναμη είναι κάπου στη μέση και το κοινωνικό καλό. Ωραία. Τι τον απογοητεύει? Οι νέες τεχνολογίες, 3 φορές κιόλας, οι νέες τεχνολογίες, η αίσθηση ότι δεν μου δίνουν τη δέουσα σημασία, η γενικότερη δύσκολη πρόσβαση και η αναμονή. Πολύ ωραία. Κρατήστε την αναμονή σας, παρακαλώ, στο μυαλό σας. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σίγουρα μετά. Ποιοι είναι οι στόχοι του? Η επιβίωση, η επικοινωνία, να είναι υγιής και να κάνει καλές παρέες, διεκπεραίωση υποχρεώσεων, καθημερινότητα. Πολύ ωραία. Και όσον αφορά τα γενικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται αριστερά, όπως είπαμε, 60+, συνταξιούχος και λογικά μένει σε μια μικρή πόλη. Okay. Πριν συνεχίσουμε, απλά θέλω να σας πω ότι εδώ μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύετε ότι αντικατοπτρίζει τον μέσο χρήστη μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Μπορείτε ακόμα και να βάλετε ποια χρώματα π.χ. πιθανόν να του αρέσουν. Αν, για παράδειγμα, θα θέλετε να δημιουργήσετε μια καμπάνια προώθησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μπορείτε να βάλετε ακόμα και αυτό. Μπορείτε να σκιαγραφίσετε, να σχεδιάσετε ακόμα και το πώς πιθανόν να είναι το πρόσωπο, για παράδειγμα, ενός μελλοντικού σας χρήστη. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να βάλετε και να έχετε για τους χρήστες σας, μπορείτε να τοποθετήσετε εδώ πέρα. Μπορείτε φυσικά να δημιουργήσουμε πολλές περσόνες, δηλαδή πολλές ομάδες χρηστών, οι οποίες θα μας εξυπηρετήσουν στη συνέχεια. Κρατήστε το αυτό και πάμε να δούμε το δεύτερο εργαλείο. Κάτω δεξιά άνοιξε ακόμα ένα frame σε αυτά. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Τι είναι το εργαλείο User Journey Map? Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε
στο ίδιο concept, τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε να κρατήσετε στο μυαλό σας την ομάδα χρηστών την οποία φτιάξαμε στο προηγούμενο εργαλείο και να την τοποθετήσουμε σε μια διαδικασία που βιώνει αυτή η ομάδα χρηστών. Τι κάνουμε λοιπόν, ποιο είναι το concept μας? Η επίσκεψη στην τράπεζα. Ο χρήστης μας τι επιθυμεί? Πάνω αριστερά το γράφει σε μπλε post-it. Ο χρήστης μας επιθυμεί να πληρώσει λογαριασμό στο ταμείο κατά την περίοδο του COVID-19. Λοιπόν, στα κίτρινα post-it τι βλέπετε? Βλέπετε τα touch points. Τα touch points τι είναι? Είναι τα σημεία επαφής του χρήστη με την εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμό. Κάθε φορά δηλαδή που αλληλεπιδρά ο χρήστης μας βιώνοντας την υπηρεσία με τον οργανισμό, το καταγράφουμε σε αυτά τα σημεία. Αυτά είναι λοιπόν τα σημεία επαφής ή τα touch points. Έχουμε γράψει για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και μόνο τα βήματα τα οποία ακολουθεί ο χρήστης μας, έτσι ώστε να τα δούμε μαζί. Αν έχετε κάποια προσθήκη ή απορία, παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας και ρωτήστε με ή πείτε μου ό,τι θέλετε. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ο χρήστης μας περιμένει στην ουρά εκτός καταστήματος. Αυτό είναι ένα συνήθις φαινόμενο των τελευταίων μηνών, που λόγω της κατάστασης επιτρέπονταν λίγα άτομα εντός καταστήματος, οπότε όλοι οι υπόλοιποι περιμένανε απ' έξω. Το δεύτερο, ταυτόχρονα, συγγνώμη, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι στη γραμμή του time, του χρόνου, βλέπετε 10 λεπτά. Εγώ έβαλα κατά μέσο όρο, ας πούμε, ότι ο χρήστης μας περιμένει 10 λεπτά και το κόστος του ποιο είναι? Είναι 0 ευρώ. Οπότε έχουμε κάποιες πληροφορίες ανά touch point, δηλαδή πόσο χρόνο διαρκεί αυτό το σημείο επαφής και πόσο μπορεί να κοστίσει στον χρήστη μας. Αυτές οι δύο πληροφορίες τοποθετούνται πάντα με βάση τον χρήστη που ερευνούμε. Έτσι. Οπότε, το δεύτερο σημείο επαφής, μόλις βγήκαν δύο άτομα από το κατάστημα και ο χρήστης μας προσπαθεί να μπει στο κατάστημα και μαζί του μπαίνει ακόμα ένας πελάτης της τράπεζας. Μέσα σε ένα λεπτό γίνεται αυτό. Το τρίτο, και οι δύο βρίσκονται στον χώρο της πόρτας ασφαλείας, αυτό το κουβούκλιο που μας λέει, ξέρω εγώ, από πίσω μας να έρθω κι εγώ κτλ. Οπότε αυτοί οι δύο βρίσκονται στο ίδιο χώρο, εν μέσω COVID, ξαναλέω. Λοιπόν, ο χρήστης μας μπαίνει στο κατάστημα και περιμένει στην ουρά, γιατί υπάρχει και δεύτερη ουρά για το ταμείο, εντός του καταστήματος. Πέμπτο βήμα, κάτω αριστερά, βλέπετε και το βελάκι μου που κινείται, έρχεται η σειρά του χρήστη μας, φτάνει στο ταμείο και προσπαθεί να μιλήσει με τον υπάλληλο για το τι επιθυμεί. Μέσα από τη μάσκα και πίσω από το plexiglass, ο υπάλληλος δεν ακούει και ο χρήστης επαναλαμβάνει αυτό που θέλει. Επόμενο βήμα. Ο χρήστης μας δίνει το λογαριασμό, το χαρτί που έχει λάβει, το ταχυδρομείο λογικά, και πληρώνει με μετρητά. Θα παρατηρήσετε ότι στο κομμάτι του κόστους έχω βάλει +1,20, που είναι θεωρητικά μια αυξημένη προμήθεια που δίνουμε τις περισσότερες φορές όταν πάμε στο ταμείο σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, που και εκεί μας παίρνουν προμήθεια, απλά είναι πάντα μικρότερη. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, ο υπάλληλος δίνει στο χρήστη την απόδειξη και ο χρήστης κινείται προς την έξοδο. Τέλος, τελευταίο βήμα, ο χρήστης μας περιμένει για λίγο μέχρι να αδειάσει η πόρτα ασφαλείας, γιατί υπάρχει το κλασικό, η αναμονή μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες, να φύγει κάποιος κτλ. Μέχρι να βγει εκτός καταστήματος. Και έχω βάλει 3 λεπτά ότι πιθανόν, ας πούμε, να πάρει όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια διαδικασία που ακολουθεί ο πιθανόν ηλικιωμένος συνταξιούχος χρήστης μας που είπαμε προηγουμένως, ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία καταγράψαμε στο εργαλείο Persona, και θέλουμε λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία, εφόσον έχουμε καταγράψει τα σημεία επαφής που έχει αυτός ο χρήστης με την επιχείρηση, με την τράπεζα ας πούμε, να δούμε ποια είναι προβληματικά από τα σημεία επαφής και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα σας δώσω λίγο χρόνο να κάνουμε τώρα λοιπόν. Εφόσον εσείς ψηφίσατε, εμείς πάμε να βάλουμε που πιθανόν να είναι
η βαθμολογία περισσότερο, πιο κοντά, ας πούμε, κατά μέσο όρο, για να βγάλουμε αν όντως είναι χαμηλό ή υψηλό για το χρήστη μας το συγκεκριμένο σημείο σε κομμάτι αξιολόγησης. Λοιπόν, το πρώτο βλέπω ότι περισσότερο βρίσκονται ανάμεσα στο 3 και στο 2. Το βάζω στο 3 εγώ, το πορτοκαλί. Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση ή ερώτηση, φυσικά σταματάτε και με ρωτάτε, έτσι. Στο δεύτερο στάδιο βλέπω πάλι στο 1 με 2 εκείνη περισσότερο, οπότε το βάζω στο 2. Τώρα, στο τρίτο βήμα, τρίτο σημείο επαφής που βρίσκονται και οι δύο στον χώρο της πόρτας ασφαλείας, περισσότερα στο 3, το κρατάω στο 3. Μετά, ο χρήστης μπαίνει στο κατάστημα και περιμένει στο δράση το ταμείο, θα πω 3 κατά μέσο όρο. Ωραία. Έχουμε πάει στο επόμενο που είναι ότι έρχεται η σειρά του χρήστη μας και φτάνει στο ταμείο. Βλέπω βαθμολογία πολύ χαμηλή. Το βάζω στο 1. Μετά, ο χρήστης δίνει το λογαριασμό στον υπάλληλο και πληρώνει με μετρητά. Εδώ βλέπω ότι είναι υψηλή βαθμολογία και φαντάζομαι ότι στο μυαλό σας έχετε, πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι οι άνθρωποι της ομάδας χρηστών που έχουμε στο μυαλό μας είναι πιο εξοικειωμένοι με το να πληρώνουμε μετρητά παρά με κάρτα, όπως πιθανόν οι περισσότεροι από εμάς. Οπότε, γι' αυτό και έχετε βάλει πιο ψηλά το κομμάτι της πληρωμής με μετρητά. Οπότε, το βάζω εγώ γύρω στο 7, κάπου εκεί. Ο υπάλληλος δίνει στο χρήστη την απόδειξη και κινείται προς την έξοδο. Οπότε βλέπω και πάλι είναι πάνω από το 5, 6, 7, 8 και 9 βλέπω εδώ πέρα, το βάλω κάπου στη μέση. Και τέλος, ο χρήστης μας περιμένει λίγο πριν αδειάσει η πόρτα ασφαλείας για να βγει στο κατάστημα και εδώ είναι χαμηλά γιατί πάλι μπαίνει στη διαδικασία να περιμένει και θα το βάλω γύρω στο 3 με 4 κάπου εκεί και να το δείτε, είναι ότι δημιουργείται μια γραμμή που στην ουσία βλέπουμε σε ποια σημεία είναι πολύ χειρότερη βαθμολογία και αυτό γιατί. Γιατί θέλουμε να πάμε τώρα στα χαμηλότερα σημεία που έχουν βαθμολογηθεί από τους χρήστες μας, έτσι όπως το φανταζόμαστε, και να δημιουργήσουμε ιδέες για να το βελτιώσουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε στην πραγματικότητα, τι κάναμε αυτή τη στιγμή. Δημιουργήσαμε μια ομάδα χρηστών που βιώνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Είδαμε κάθε σημείο επαφής που έχει ο χρήστης μας με τον οργανισμό ή την επιχείρηση για να ολοκληρώσει την υπηρεσία την οποία θέλει να πραγματοποιήσει και τη βαθμολογήσαμε για να δούμε πού υπάρχει πρόβλημα. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς στα χαμηλότερα με τη χαμηλότερη βαθμολογία σημεία επαφής για να παράξουμε ιδέες. Οπότε, τι κάναμε, περάσαμε από το σημείο του empathize, από το στάδιο του empathize, όπου στην ουσία ερευνήσαμε, βρήκαμε τις πληροφορίες για το χρήστη μας, μαζέψαμε τις πληροφορίες, χτίσαμε την persona μας, την ομάδα χρηστών, χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο του User Journey Map για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με το χρήστη μας, βγάλαμε τα σημεία τα οποία υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και τώρα μπαίνουμε στο σημείο του ideation, όπου παράγουμε ιδέες σε κάθε σημείο το οποίο έχει χαμηλότερη βαθμολογία. Οπότε θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο, αν θέλαμε να προχωρήσουμε κι άλλο τη διαδικασία, να μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε κάποια από τα εργαλεία του ideation, κλασικό brainstorming ή οποιοδήποτε άλλο, για να παράξουμε ιδέες και να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη μας, του ηλικιωμένου, του δεξιού, του οποίου είπαμε προηγουμένως. Πάντα οι ιδέες οι οποίες δημιουργούνται πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ως designers, ας το πούμε έτσι, ότι δημιουργούμε κάποιες ιδέες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο κάποιων συγκεκριμένων πόρων ή γενικότερα ένα framework το οποίο μας έχει δημιουργήσει, μας έχει οριοθετήσει ο οργανισμός ή η επιχείρηση
που μας προσέλαβε εντός εισαγωγικών για να παρέχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Στη δική σας περίπτωση, στην περίπτωση της δικής σας επιχειρηματικής ιδέας, μπορείτε να σκεφτείτε ότι ξέρετε κάτι, εγώ για να υλοποιήσω, να κάνω οποιαδήποτε αλλαγή στη δική μου υπηρεσία, στο δικό μου προϊόν, μπορώ να δαπανίσω, ας πούμε, αυτά τα χρήματα ή μπορώ να έχω το συγκεκριμένο προσωπικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα δημιουργήσει ένα framework που θα είναι στην ουσία τα όρια που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε για την δημιουργία ιδεών. Είναι πράγματα στην ουσία τα οποία θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να προχωράμε βήμα-βήμα στο κομμάτι της μεθοδολογίας του design thinking. Φυσικά, μπορείτε να φτιάξετε, όπως είπαμε και προηγουμένως, όσο το δυνατόν, όχι όσο το δυνατόν, πολλές ομάδες χρηστών με το εργαλείο Persona, αντίστοιχα και με το User Journey Map, μπορούμε να φτιάξουμε άπειρα. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία του χρήστη ξεκινάει από πάρα πολύ από πολύ νωρίς για τον συνταξιούχο ηλικιωμένο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει από το κομμάτι του marketing, όπου ο χρήστης μας, ο ηλικιωμένος συνταξιούχος, βλέπει μια καινούργια διαφήμιση στην τηλεόραση, που όπως γράψατε πολύ σωστά, είναι μία από τις ασχολίες του, και πληροφορείται λοιπόν από εκεί ότι μπορεί να πληρώνει το λογαριασμό της ΕΙΑΘ, ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ, που δεν ξέρω ποια άλλη είναι, σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, στο κατάστημά τους με χαμηλότερο, ας πούμε, με χαμηλότερη προμήθεια. Ακόμα και εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα user journey map για να δούμε πού είναι προβληματικό και πού είναι καλό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι γύρω από αυτά τα οποία δουλεύουμε μέχρι στιγμής. Είμαστε τώρα στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας του design thinking, το prototype. Τι κάναμε μέχρι στιγμής, είπαμε. Ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο του empathize, όπου ερευνήσαμε, μάθαμε πληροφορίες, επιλέξαμε την πρόκληση, την αναλύσαμε, για παράδειγμα, πάνω στο user journey map, είτε με άλλον τρόπο μπορούμε να το αναλύσουμε. Παράξαμε ιδέες για τα προβληματικά σημεία τα οποία είχε ο χρήστης μας και τώρα θέλουμε τις ιδέες να τις οπτικοποιήσουμε έχοντας κάποιο στόχο. Αυτό συμβαίνει στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας του design thinking, το prototype ή αλλιώς στα ελληνικά πρωτοτυποποίηση. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, με τις ιδέες που έχουν παραχθεί, δημιουργούμε πρωτότυπα. Τι είναι πρωτότυπο? Είναι η οπτικοποίηση των ιδεών μας με το όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος για την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία έχει τρεις βαθμίδες πιστότητας δημιουργίας πρωτοτύπων. Το low fidelity, ναι, χαμηλή πιστότητα, μέση πιστότητα και υψηλή πιστότητα. Τι εννοούμε με αυτό? Είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναβαθμίδα συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στην δημιουργία των πρωτοτύπων αυτών. Στην χαμηλή πιστότητα, θα βλέπετε εδώ αριστερά ότι υπάρχουν τα post-it, χαρτί, κόλλα, μολύβι, ψαλίδι. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτά τα εργαλεία εντός εισαγωγικών για να δημιουργήσουμε την πληροφορία της ιδέας μας, να πάρει σάρκα και οστά, να το πω έτσι απλά. Για ποιο λόγο όμως, ποιος είναι ο λόγος της δημιουργίας των πρωτοτύπων? Θέλουμε να τα δοκιμάσουμε με τους χρήστες μας για να δούμε αν όντως έχουν τη δύναμη να υλοποιηθούν ή όχι. Πριν πάω εκεί, συνεχίζω με τα εργαλεία, αναβαθμίδα πιστότητας, είπαμε για τη χαμηλή πιστότητα, πάμε στη μέση πιστότητα, βλέπετε υπάρχει το Miro, αντίστοιχα υπάρχει και το Mural, είναι δύο πλατφόρμες που περιέχουν διάφορα online εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποτυπώσετε όλη την πληροφορία που έχετε πάνω σε ένα πρωτότυπο. Πιθανόν να σας κάνει και λίγο κλικ παραπάνω το λογότυπο της Lego,
Ναι, όντως το Lego είναι ένας τρόπος να δημιουργήσεις ένα πρωτότυπο. Κάποια από τα στελέχη του Hellenic Design Center είναι πιστοποιημένα εκπαιδευτές για τη χρήση του Lego Serious Play. Αυτό είναι και ο τίτλος της συγκεκριμένης διαδικασίας χρήσης των Lego. Και αυτό και πού βοηθάει το Lego Serious Play? Βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ είτε των υπαλλήλων μιας επιχείρησης, μιας ομάδας για παράδειγμα, δηλαδή να υπάρχει μια διάδραση μεταξύ τους, και χρησιμοποιείται επίσης για την επίλυση κάποιων προβλημάτων. Οπότε μπορείτε να σκεφτείτε ότι τα Lego μπορούν να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σενάριο για να τεστάρουμε την ιδέα μας, που προήλθε από το κομμάτι του, το στάδιο του ideation. Όσον αφορά την υψηλή πιστότητα που βλέπετε εντελώς δεξιά, το XD είναι ένα πρόγραμμα της σουίτας της Adobe, της σουίτας της Adobe, το InVision και το SketchUp, πιθανόν κάποιοι από εσάς να τα γνωρίζετε ήδη, όσον αφορά αυτή τη βαθμίδα πιστότητας, δημιουργούμε με αυτά τα εργαλεία είτε κάποια application, είτε κάποιες ιστοσελίδες σε πολύ αρχική μορφή, μόνο και μόνο για να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουν οι χρήστες μας, να δούμε πού κινούνται περισσότερο, τι τους αρέσει περισσότερο, πού κάνουν κλικ, για παράδειγμα. Να λάβουμε δηλαδή όσο δυνατόν μεγαλύτερη πληροφορία για να μπούμε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, γιατί είναι λοιπόν αναγκαίο, όπως είπαμε, ένα πρωτότυπο? Θέλουμε να το δοκιμάσουμε με τους χρήστες μας. Και γιατί επιλέγουμε να φτιάχνουμε πρωτότυπα? Γιατί αν το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, είναι το κόστος πάρα πολύ χαμηλό για οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιδέα. Μπαίνουμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα το δοκιμάσουμε με τους χρήστες που θέλουμε, που στοχεύουμε, και θα λάβουμε feedback για να αναδιαμορφώσουμε την ιδέα μας και να δούμε αν όντως έχει νόημα να την υλοποιήσουμε ή όχι. Οπότε το κομμάτι του testing μετά τη δημιουργία του prototyping, του πρωτοτύπου, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θυμάστε στην αρχή, είχαμε πει ότι τα βήματα της μεθοδολογίας, ναι μεν έχουν μια γραμμική μορφή, πάμε το ένα στο επόμενο, υπάρχει όμως πιθανότητα να επιστρέψουμε πίσω. Αν για παράδειγμα στη δημιουργία των πρωτοτύπων ή οποιασδήποτε άλλο βήματος χρειαζόμαστε έξτρα πληροφορία, επανερχόμαστε πίσω. Για παράδειγμα, μπορεί να μην έχουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Θα ξανακάνουμε έρευνα. Δηλαδή, θα ξαναπάμε πάλι στο πρώτο στάδιο για να δούμε ποιο είναι το στοιχείο το οποίο παραλείψαμε κατά την πρώτη μας έρευνα. Οπότε, υπάρχει περίπτωση να επιστρέφουμε πίσω και ξανά μπροστά, να αναδιαμορφώνουμε συνεχώς αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για την επιχείρηση, τον οργανισμό, αλλά και κυρίως για τον χρήστη, ο οποίος λαμβάνει την υπηρεσία ή χρησιμοποιεί το προϊόν. Οπότε, φτιάξαμε το πρωτότυπο, το τεστάραμε με τους χρήστες μας και τώρα πάμε στο τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι το implementation. Σε αυτό το σημείο τι συμβαίνει? Η εκάστοτε επιχείρηση έχει λοιπόν το πλάνο μπροστά της που λέει έχω το πρωτότυπο και θέλω να το υλοποιήσω. Αυτό το πρωτότυπο είπαμε μπορεί να είναι υπηρεσία, μπορεί να είναι και προϊόν, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάλι για θέματα κόστους, η περισσότερη και ίσως το πιο σωστό είναι να μπει μια επιχείρηση στη διαδικασία να βγάλει στην αγορά ένα καινούργιο προϊόν ή μια καινούργια υπηρεσία σε μικρή κλίμακα. Γιατί πάλι θα τεστάρει με πραγματικούς χρήστες το προϊόν της και θα δει αν όντως έχει την αποδοτικότητα την οποία ήθελε εξ αρχής. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που μια επιχείρηση αναλαμβάνει το ρίσκο ή πιστεύει ή τέλος πάντων η πληροφορία που έχει λάβει
όλο αυτόν τον καιρό είναι τόσο καλή που πιστεύει ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο, οπότε μπαίνει στη διαδικασία να το βγάλει στην αγορά σε full scale και να τρέξει όλο αυτό το εγχείρημα. Η βοήθεια του designer είναι πάντα και αντίστοιχα το να είστε εσείς πάντα δίπλα στους πελάτες σας, στους χρήστες σας, να λαμβάνετε πληροφορία, να τους ακούτε και να αναδιαμορφώνετε συνεχώς τις ιδέες σας, τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες σας, για να φτάνετε όσο το δυνατόν σε υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης αυτών. Αυτός είναι ο στόχος. Οπότε έχουμε πάντα όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας. Νομίζω ότι εγώ πάνω κάτω έχω τελειώσει, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, το οποίο είτε παρέλειψα είτε σας έχετε απορία, ήσουν να μιλάμε. Λυδία, εσύ που έχεις ξαναδουλέψει μαζί μας την όλη διαδικασία, θες να μας πεις λιγάκι έτσι μερικά στοιχεία τα οποία σου μείνανε είτε από την προηγούμενη μας συνεργασία είτε από σήμερα που πιθανόν καθάρισαν στο μυαλό σαν πληροφορία. Ναι, βασικά εντάξει, ήταν παρόμοια με την προηγούμενη φορά. Για μένα αυτό που με βοήθησε περισσότερο στην επιχείρηση ήταν ότι υπήρχαν τόσες σκόρπιες σκέψεις και αυτό μας έδωσε την αφορμή να βάλουμε μία τάξη και να βάλουμε και βασικά προτεραιότητες, γιατί συνήθως βλεκόμαστε με τόσα πολλά που έχουμε να γίνουν. Επικρατεί τέλος πάντων στις επιχειρήσεις ένας χαμός συνήθως. Οπότε αυτό το να ξέρουμε ότι ξέρεις πρώτα ξεκινάμε από εκεί, μετά από εκεί, μετά από εκεί και δεν είναι απλά ένα τσούρμα από ιδέες, βοηθάει πάρα πολύ αυτό το εργαλείο. Και μάλιστα και όλες, η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν το έχεις δει το Interaction Design Center, Foundation, συγγνώμη. Ναι. Έχω μπει και εκεί και έχω αρχίσει και μαθαίνω και άλλα πράγματα. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, ας σας πω και την προσωπική μου εμπειρία, δηλαδή πέραν από στα έλεγχος του Design Center, του Hellenic Design Center, γενικότερα σαν designer και νομίζω ότι θα πει ναι και κάποιος άλλος κύριος που μιλήσαμε προηγουμένως και είπε ότι είναι γραφίστας, κάτι παρόμοιο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι τη μεθοδολογία του design την ακολουθούν πάνω κάτω όλοι οι σχεδιαστές. Αυτό που μου έδωσε το κάτι παραπάνω συγκεκριμένη μεθοδολογία του design thinking είναι αυτό που ακριβώς που είπε η Λυδία, ότι έβαλε σε μια σειρά όλες τις σκέψεις μου, όλες τις σκέψεις οποιοδήποτε επιχειρηματία ή οργανισμού τέλος πάντων, να τα βάλει σε μια σειρά για να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα βήματα και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιος κύριος ήταν? Ναι, σας. Χαίρετε και πάλι. Το είπα έχοντας την εντύπωση ότι είσαστε πιο του πρακτικού, δηλαδή ότι μιλάγαμε γραφίστα. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι ασχολούμαι και με βιομηχανικό σχεδιασμό και γραφιστική και γενικότερα προσπαθώ να βλέπω τα πάντα γύρω από το design. Προφανώς το Hellenic Design Center ασχολούμαι κυρίως με το service design, αλλά θεωρώ ότι όλοι οι designers πάνω κάτω ασχολούμαστε με διάφορα κομμάτια, σίγουρα κάτι περισσότερο από τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε πάντα στο μυαλό μας την κλασική μεθοδολογία του design, όπως σίγουρα την έχετε και εσείς και τη δουλεύετε, είμαι σίγουρος. Και απλά με αυτόν τον τρόπο, με το design thinking, την εφαρμόζουμε παντού, ακόμα και στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Εσείς πείτε μας λιγάκι την εμπειρία σας γενικότερα με βάση τη μεθοδολογία του design, όπως τη βλέπετε από την πλευρά του σχεδιαστή και μόνο. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλις κάναμε, από την άποψη ότι πολλές φορές κάποιος του κλάδου μου, δηλαδή κάποιος ο οποίος ασχολείται με την οπτική επικοινωνία, προσπαθεί να μεταφέρει σε κάποιον που δεν γνωρίζει τι,
μάλλον όχι. Να το θέσω διαφορετικά. Όταν έρχεται κάποιος πελάτης μου και θέλει να μου μεταδώσει κάτι, να μου μεταφέρει κάτι, περνάμε αρκετό χρόνο στο να προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε την ιδέα του σε εικόνα στο τι θέλει ακριβώς να πει. Όχι απαραίτητα, δεν θα βγεις... Συνήθως δεν ξέρει τι θέλει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Αλλά νομίζω με ένα τέτοιο εργαλείο γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο. Ναι, γιατί στο μυαλό μου και όπως το έχω βιώσει μέχρι σήμερα είναι ότι στην ουσία χτυπάμε στη βάση του οποιοδήποτε πελάτη σας. Δηλαδή, ρωτάμε πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τους πελάτες του τους ίδιους. Δηλαδή, μπορεί ο πελάτης μας, στη δική σας περίπτωση, να φαντάζεται ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να φτιάξω τον ουρανό μετάστρα στην κάρτα μου, στο λογότυπό μου, στο οτιδήποτε, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο φαντάζομαι τελικά να μην έχει καμία σχέση με το τι θέλει ο πελάτης μου. Οπότε, με την εφαρμογή της μεθοδολογίας του design thinking, μπορούμε με συγκεκριμένο τρόπο να λάβουμε πληροφορίες από τους πελάτες του πελάτη μας και να χτίσουμε κάτι το οποίο θα έχει ουσία και θα είναι αποδοτικό για τον ίδιο τον επιχειρηματία, έτσι. Φυσικά το design thinking έχει εφαρμογή παντού, όπως έλεγα, δηλαδή μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στη καθημερινότητά μας σε μικρά project τα οποία έχουμε στο μυαλό μας, βάζοντας ως χρήστη τον ίδιο μας τον εαυτό. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και στην κοινωνία μας, δηλαδή έχουμε τρέξει διάφορα project με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Γενικότερα μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Τι κάνουμε, τοποθετούμε το πρόβλημα, βλέπουμε ποιος είναι ο χρήστης της διαδικασίας αυτής, λαμβάνουμε την πληροφορία, βγάζουμε ιδέες, φτιάχνουμε πρωτότυπα, τα τεστάρουμε πάντα με τους πραγματικούς χρήστες για να δούμε αν όχι όντως αποτέλεσμα αυτό το οποίο φτιάξαμε και τελικά το υλοποιούμε. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία η αλήθεια είναι ότι δουλεύεται από το 62-63. Ο κύριος που είδαμε με τα γυαλάκια στο βίντεο προηγουμένως ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησε την όλη διαδικασία του design thinking. Στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατο. Τι ποσοστό επιτυχίας έχει το κομμάτι του πρωτότυπου, δηλαδή συνήθως, εντάξει, είναι μια διαδικασία που ασφαλώς θα πάει μπρος-πίσω αρκετές φορές. Αλλά το να την ακολουθήσει τη διαδικασία σημαίνει ότι ελαττώνεις το πήγαινε έλα. Ναι, σίγουρα. Αν έχεις ακολουθήσει, πείτε μου. Ναι. Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις που ήταν τελείως off το τέτοιο. Δηλαδή, η πρακτική... πώς να το πω, ένα προϊόν, ας πούμε, το οποίο να βγει και έξω με τη διαδικασία αυτή και να κλώτσισε, να έπρεπε να ξαναγυρίσει δηλαδή πίσω, γιατί το πρότυπο που είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή ότι ο εξιντάρης αυτός, ας πούμε, τελικά ήταν ένα τελείως διαφορετικό, θα έπρεπε να είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Να σας πω, θεωρώ ότι αν ακολουθήσεις τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις για να υλοποιήσεις τη συγκεκριμένη μεθοδολογία και μπεις στη διαδικασία να ερευνήσεις και να μάθεις πληροφορίες για τη διαδικασία την οποία ψάχνεις, είναι αδύνατον να μην έχεις την πληροφορία για να δημιουργήσεις το σωστό πρωτότυπο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πηγαίναμε σε ένα κατάστημα τράπεζας και παρατηρούσαμε αυτό το εργαλείο που λέγαμε στην αρχή, παρατηρούσαμε ποιοι είναι οι χρήστες μας, θα βλέπαμε αν όντως είναι αυτό το οποίο φανταζόμασταν. Σαφώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκεφτόμουν μετά ότι άλλα καμιά δεκαριά στοιχεία που θα μπορούσε να έχει αυτός ο κύριος. Δηλαδή, περιμένοντας έξω στην τράπεζα, θα μπορούσε να καπνίζει, ας πούμε. Μπράβο. Που στην Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο σημαντικός σε άλλες χώρες. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και το. Πάντα δημιουργούμε με βάση το σημείο το οποίο υλοποιείται η υπηρεσία ή η διαδικασία ή το προϊόν, χρησιμοποιείται το προϊόν. Γιατί οι χρήστες μας δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Αμερικανός στο Τέξας, είναι ο Έλληνας στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Και πάλι υπάρχουν διαφορές. Αν άλλος ο εξιντάρης συνταξιούχος στην Πάτρα, άλλος σε κάποιο νησί, άλλος στην Κρήτη, άλλος στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά
αν θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ σωστοί, θα πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε θεωρώ σχετικά αδύνατο να πέσουμε εντελώς έξω. Αν θα πέφταμε εντελώς έξω, θα ήταν πιθανόν, δεν μου έχει συμβεί, ευτυχώς, να πάρει την απόφαση κάποιος επιχειρηματίας και να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτό θα κάνω, κάντε το. Και τότε να πέσουμε έξω. Μέχρι στιγμής, ναι. Καλά πάει. Δηλαδή, με τη δική μου εμπειρία. Οι πελάτες είναι εύκολο να πιστούν ότι αυτό είναι ένα καλό εργαλείο. Δηλαδή, θα σας πω. Είναι δεκτική. Θα σας πω. Στην αρχή, όπως πιθανόν και για περισσότερους από εσάς, όταν ακούτε design thinking, δεν ξέρετε γιατί μιλάμε. Οπότε θέλουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Όσες φορές έχω μπει στη διαδικασία να ακούσω τον κάθε επιχειρηματία είτε υπεύθυνο κάποιου οργανισμού και να του δείξω στην πραγματικότητα ότι αντιλαμβάνομαι το τι συμβαίνει, δηλαδή συζητάω μαζί του, κάνω μια απλή κουβέντα μαζί του, παίρνω πληροφορία και ταυτόχρονα του δείχνω να καταλάβει ότι αυτό το οποίο συζητάμε να κάνουμε είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα έχει πράξη, γιατί συζητάμε και για κομμάτια ακόμα, μπορεί να φτάσουμε και στο σημείο, ξέρω εγώ, και στρατηγικού σχεδιασμού, μπορεί να φτάσουμε και σε σημείο πωλήσεων, marketing, φτάνουμε παντού. Μπορεί ο επιχειρηματίας να έχει στο μυαλό του ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω καλή οπτική ταυτότητα. Πώς το λέμε, οπτική επικοινωνία ή οτιδήποτε. Να πιστεύει αυτό. Αλλά τελικά με τη συζήτηση να καταλήξουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι το πρόβλημα, ξέρω εγώ, για το target group το οποίο έχει στο μυαλό του, είναι, αυτό το, είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο στην πραγματικότητα πουλάει. Οπότε, κάνει μια συζήτηση που με την πληροφορία που λαμβάνεις και με τη γνώση που έχεις ως επαγγελματίας και έχεις αναπτύξει με την εμπειρία σε όλα αυτά τα χρόνια, του δίνεις να καταλάβει ότι αυτό το οποίο πάμε να δουλέψουμε παρέα έχει νόημα. Εκεί έρχεται και δένει. Και στην πραγματικότητα το design thinking είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης και δόμησης των πληροφοριών που έχουμε στο κεφάλι μας. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι έρχεται από το πρώτο ραντεβού. Αν κάνω λάθος, Λυδία, διόρθωσέ με, sorry πάλι που σε βάζω έτσι απότομα στη συζήτηση, θεωρώ ότι πάντα στην αρχή όταν λαμβάνεις τη θεωρία είσαι λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν μπαίνεις όμως στην διαδικασία να συζητήσεις και να αναλύσεις τα προβλήματα της επιχείρησής σου, τότε είναι πιο εύκολο να αντιληφθείς και τι πάμε να κάνουμε παρακάτω. Ναι, ισχύει. Βασικά, ανάλογα. Αν έχεις ξαναδουλέψει κάτι σε πλάνα στρατηγικής ή έχεις ξαναδεί κάτι σε κομμάτια στρατηγικής εξειδίκευσης, κάτι που εγώ είδα στο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, εμένα μου ήταν πιο εύκολο. Αλλά βλέπω, για παράδειγμα, από τη Μαρία που ήμασταν μαζί στο group, ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο στην αρχή να καταλάβει τι κάνουμε, πώς προσαρμοζόμαστε και όλα αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κασδαλή, έχετε κάποια άλλη έτσι, ερώτηση, πληροφορία ή οποιοςδήποτε άλλος. Νιώστε ελεύθεροι να ρωτήσετε οτιδήποτε για όλους. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, μπορείτε να μας βρείτε σε αυτά τα στοιχεία, το email μας, site, Facebook και LinkedIn. Όλες οι πληροφορίες και καινούργιες δράσεις που κάνουμε ανά καιρούς αναρτώνται στα social media, οπότε λαμβάνετε σίγουρα την πληροφορία από εκεί, αν μας ακολουθήσετε. Οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε, μπορείτε φυσικά να στείλετε email και να σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειάζεστε. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, νομίζω ότι είμαστε OK. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και δύο μέρες εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.